Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στη σύνδεσή μας να βρούμε τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Είναι μαζί με τον Αντώνη Τσολιναρά. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Ψαρόπουλο, ακριβώς είναι ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Όμως η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι είναι ένας από τους ήρωες που αποκαλούμε τους πυροσβέστες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και το χειμώνα όμως είναι ένας απλός εργαζόμενος ο οποίος ζει με την ανασφάλεια της εξόδου από τη δουλειά του. Κύριε Ψαρόπουλε. Και της εισόδου στον ΟΕΔ. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Της εισόδου στον ΟΕΔ, μια βεβαιότητα στο ό,τι αφορά στο πλαίσιο του εποχικού πυροσβέστη, δεν ξέρουμε καν εάν δουλέψουμε ακόμα και του χρόνου. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει μια βεβαιότητα. Είχαμε μια σύμβαση για 6 χρόνια, ανανεώθηκε, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουμε δει καθόλου τον Υπουργό και αυτό θέλω να σας το πω, ότι εδώ και ένα χρόνο δεν έχουμε δει τον Υπουργό. Να μας δώσει μία απάντηση στα προβλήματά μας. Να μας δώσει μία απάντηση στα προβλήματά μας. Έχετε ζητήσει συνάντηση δηλαδή και δεν έχετε καταφέρει. Τελευταία. Κύριε Ψαρόπουλε, έχουμε ζητήσει συνάντηση. Με τον κύριο Κικίλια προφανώς. Έχουμε ζητήσει συνάντηση. Ναι. Με τον κύριο Κικίλια, με τον κύριο Τουρνά. Την τελευταία φορά που τον είδαμε, μας είπε, κάντε μας μία πρόταση. Η πρόταση νόμου είναι έτοιμη. Έχουμε πάει από δικηγόρο, το έχουν σχεδόν όλοι οι βουλευτές, οι αρχηγοί κομμάτων, το έχουμε καταθέσει όταν κάναμε την παράσταση διαμαρτυρίας. Εσείς, κύριε Ψαρόπουλε, από το Υπουργείο. Τι ζητάτε, τη μονιμοποίησή σας? Εμείς ζητάμε, να το καταλάβει ο κόσμος, δεν ζητάμε να μπούμε από το παράθυρο. Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Όπως μπήκαμε μέσω ΑΣΕΠ ως εποχικοί πυροσβέστες, επειδή οι ανάγκες είναι τεράστιες, είναι 3.500 παροκάμικα. Εσείς μέσω ΑΣΕΠ έχετε αναλάβει δουλειά ως εποχικοί πυροσβέστες? Μέσω ΑΣΕΠ, φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Πόσα χρόνια πριν, κύριε Ψαρόπουλε? Είμαστε σειρά του 19 και του 20. Υπάρχουν δύο σειρές, του 19 και του 20. Και πώς είστε σε αριθμό? Εμείς τι ζητάμε? 2.500. Φανταστείτε ότι αν θα μπούμε και οι 2.500, θα υπάρξουν και 1.000 κενά. Αφού υπολογίστε ότι είναι 3.500-4.000 τα κενά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εμείς ζητάμε ως εποχικοί πυροσβέστες, ως συμβασιούχοι πυροσβέστες, ως οι άνθρωποι με τις μπέστολες, ζητάμε να βγει μία προκήρυξη και να μου οριοδοτήσει την εξειδικευμένη εμπειρία μας. Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ. Δεν ζητάμε να μπούμε από το παράθυρο. Τα κενά υπάρχουν, είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες. Από εκεί και πέρα πρέπει η πολιτεία, πρέπει το Υπουργείο να πράξει τα δέοντα. Να σας πω, κύριε Ψαρόπουλε. Τι σας δυσκολεύουν γενικά? Πείτε μου. Ναι, εσείς λοιπόν λέτε ότι είναι κάποιοι από το 19 και κάποιοι από το 2020 από αυτούς τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες. Ναι, υπάρχουν δύο σειρές. Μιλάμε ότι κάθε χρόνο για 4 χρόνια προσλαμβάνεστε για πόσο χρονικό διάστημα? Για 6 μήνες, από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Και μετά? Και φυσικά θέλω να σας εξηγήσω ότι έχουν βγει δύο προκηρύξεις και καλώς βγήκαν δύο προκηρύξεις για ΕΜΟΔΕ. Το έχουν μπει μέσα από τις τάξεις των εποχικών πυροσβεστών, αλλά το όριο ηλικίας ήταν 30 και 35 ετών. Δηλαδή, εγώ που είμαι οδηγός με εξειδικευμένη εμπειρία στα πυροσβεστικά και όλοι οι άλλοι συνάδελφοί μου που είναι μάχημοι και έχουμε φάει τα γόνατά μας στις χαράδρες και στα βουνά, 1 Νοεμβρίου είμαστε μεγάλοι. Δηλαδή, πάνω των 35. 31 Οκτωβρίου είμαστε μικροί. Οξύμορο, δυστυχώς, οξύμορο. Είναι τόσο χαμηλά δηλαδή το όριο ηλικίας. Γι' αυτό λέμε, μας θεωρούν μεγάλους. Εγώ τώρα δηλαδή, προχθές ήμουνα στις Σέρες, στη φωτιά που καίει εδώ σχεδόν 28 μέρες. Συνάδελφοί μου είναι ακόμα στη φωτιά στην Αθήνα και ανά την Ελλάδα, ανά την επικράτηση στις φωτιές. Πάνω από 40, 45, 44 χρονών και αυτοί είναι μεγάλοι τον Νοέμβριο. Τον Οκτώβριο είμαστε μικροί. Οξύμορο πραγματικά αυτό το πράγμα. Εσείς μπαίνετε σε ταμείο ανεργίας τώρα, κύριε Ψαρόπουλε, κάθε χρόνο τα 4 χρόνια, ας πούμε, για το... Μπαίνουμε σε ταμείο ανεργίας ανάλογα τα ένσημα που έχουμε. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε σε ταμείο ανεργίας για 3 μήνες, μπορούμε να μπούμε για 6 που ανάλογα τα ένσημα πόσο θα δουλέψεις
πόσα θα είναι. Είναι μπορεί και ιστορία. Καθόλου. Πολλοί συνάδελφοί μας, επειδή είμαστε αρκετά χρόνια τώρα, δεν βγαίνουν ταμείο ενεργείας. Μηδέν. Μηδέν. Και φυσικά δεν μας παίρνει κανένας το χειμώνα για δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα οι δουλειές ανοίγουν το καλοκαίρι. Ο τουρισμός και όλα αυτά τα που μπορούν να δώσουν μια εποχιακή δουλειά. Αυτή τη στιγμή το χειμώνα δεν μπορώ να δουλέψω πουθενά. Κανένας δεν θα με πάρει για 6 μήνες. Μάλιστα. Λογικό. Κύριε Ψαρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Θέλω να καταλάβετε, μισό λεπτό, θέλω να καταλάβετε ότι σε μια επιχείρηση αστυνομική, στο 17 στο Πολυτεχνείο, 17 Νοέμβρη, έχει 5.000 αστυνομικούς. 5.000 αστυνομικούς. Και σε μια επιχείρηση όπως η Αθήνα έχει 700 maximum πυροσβέστες. Λείπει κόσμος. Είναι μια σκακέρα που παίζει σκάκι και λείπουν τα πιόνια. Πώς να κερδίσουμε τη μάχη των πυρκαγιών, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές στην πυροσβεστική, είναι πάρα πολλά πράγματα που συνδράμε η πυροσβεστική. Πώς να κερδίσουμε την παρτίδα στη σκακέρα αφού λείπουν τα πιόνια. Θέλω να μου πείτε. Σας ευχαριστώ σημαντική, πάρα πολύ που μας δώσατε βήμα. Παρατήρηση που μας δώσατε βήμα. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα εμείς πολύ. Εμείς εδώ είμαστε το ανοιχτό κανάλι, κύριε Ψαρόπουλε. Δίνουμε σε όλο βήμα, να το ξέρετε. Να είστε καλά. Είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες. Θέλω να το καταλάβετε, θέλω να το καταλάβει ο απλός πολίτης. 1 Νοεμβρίου μπορούμε να δουλεύουμε στην πυροσβεστική που έχει πάρα πολλές ανάγκες. Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε με το θέμα. Κύριε Ψαρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Να είστε καλά.